Χαίρετε πάντες, εμείς σήμερον έχουμε παράτε Ευγενία Μανολίδου εν τε καλουμένε ελληνικέ αγωγέ και ενώ έχουμε ολίγον διαλέγιστοι περί του ελληνίτσεν και μάλιστα εν τε ελλάδι. Ω Ευγενία, επέχεμιν ολίγον περί σου, τις ε, που ολικές, τις εστί ε, τέχνε σου. Χαίρετε, αμφότεροι. Χαίρε Ιέννη, χαίρε Ρογύρε. Καλώς ήλθατε στην ελληνική αγωγή. Ως ευπαρέστητε στην Δευτέραν τρόπον την αοικίαν μου. Εγώ είμαι η Ευγενία. Γεννήθην και οικώ εν Αθήνες και είμαι μουσικός, μουσικής μελοποιός. Περί τα 5 και 10 έτη οδηπόρουν την οικουμένη προβάλλουσα τα έργα μου και νυν ενθαδήμη. Καλύστα, καλύστα. Αλλά είπε ότι τότε πώς επέλτε σώ εις νουν χατε περί την μουσικέν τέκνεν επαγγελωμένεν χυδρίσας θα την ελληνικέν αγωγέν πώς ουν τέκνεν τέκνες έλαξας. Διέγες αιχέμιν ολίγον περί τούτο. Ού χίδρυσα εγώ την ελληνική αγωγή, αλλά ο εμός Ανίρ, ο σύζυγός μου, και δι πριν γνώνε αλλήλους. Η ελληνική αγωγή ιδρύθη προ 30 ετών. Εγώ έγνων των εμών σύζυγων προ 20 ετών. Η ελληνική αγωγή εστί νυν η εμή εργασία, το εμόν επάγγελμα, λέγομεν ούτως. Ήλαξα την εμήν τέχνην ότι απίτη πολλάς και συχνάς αποδημίας και εν τέλει έδι με επιλέξε ή μείνε μετά των οικείων ή αποδημήν. Και ως οικός μήτυρ ούσα τεσσάρων τέκνων επέλεξα παραμείνε με ταυτόν. Και ούτως πως ο εμός Ανίρ προέτρεψε με την ελληνική αγωγή δικήσε. Μαντάνο. Μαντάνο. Εγώ. Αλλά πριν λένιτσεν, πρώτερον έδε έμαθες, αγνοώ πότερον ούτως έκρι, έμαθες πρώτερον την επικαλουμένεν καθαρέουσαν φώνεν, καταρρεύουσαν γλώτταν. Ουχήν, εν Ελλάδη ουκέτι μανθάνομεν την καθαρεύουσαν και περ τη καθαρεύουση γεγραμμένη εισήν λόγοι ικανή εξών πολλούς διδασκόμεθα εν της διδασκαλής. Η δημοτική και η καθαρεύουσα πολλά κοινά έχουσιν και δια τούτο και περ προπολού παυσαμένης ταύτης διδάσκεστε, ημείς συνείεμεν ταύτην. Καλώς. Αλλά είπε πότε και πώς πρώτον έμαθες την αρχαία ελληνική γλώσσα. Αρχαία ελληνικά ήρξαμιν μανθάνιν εν το διδασκαλείο ως περ πάντες ημείς. Όμως ένεκα της μεθόδου διδασκαλίας δις εμανθάνομεν ταύτα, εδώ κι ημίν και έτι η δοκή της μαθητές ταύτα χαλεπότατα είναι. Δια τούτο ουδόλος ήρεσε μη τούτο το μάθημα, αλλά ότε ανέλαβον την διοίκηση της ελληνικής αγωγής, έδιμε πάντως μαθήν την αρχαία γλώταν. Και τούτο επειδή αισθανόμην ότι ούκην ορθόν μη τη διοικούσι μίαν σχολήν αρχαίων ελληνικών, μη γνώνε λαλήν και τη ολίγον ταύτην την γλώταν, παράδοξον γαρανήν. Ούτως ηρξάμιν μανθάνιν και λαλήν αρχαία ελληνικά, εν τη ελληνική αγωγή, υπό της διδασκούσης ευμορφίας καπόλου, όμως, ταύτης της ευκαιρίας δοθήσεις, βουλή μηνάν, πλήστας χάριτας, ιδένε, τη γέννη, σι, και το γεράρδο,
εκ της Ακαδημίας Vivarium Novum εν τη Ιταλία, επί ημείς εδείξατε μη πως δίνατε της μανθάνην γλώταν ούτως αρχαίαν, χρώμενος το προφερωμένο λόγο. Ιγνώουν πως έξιστη τούτο γενέστε, και δια τούτο, αη ευγνώμων έσομε, ότι εδείξατε μη ταύτην την τέχνη. Εντεώς, ακούμεθα τούτο, ακούμε τούτο. Και είπες ότι εν το διδασκαλείο, εν τη σχολή, παρθένος ούσα, έμαθες κατά τον παλαιόν τρόπον, αλλά νυν εν τε ελληνικέ αγωγέ, διδάσκεται τους παίρας διαλεγόμενοι, τε αρχαία γλώτε, διατί. Ναι. Ότε συνήκα ότι το λέγειν και ακούειν αρχαία ελληνικά, μάλιστα εβοήθησε μη και έτι και νυν βοηθήμη προς την αμήνω της γλώτης γνώσιν, προέτρεψα πάντας τους εν τη σχολή ημετέρους διδασκάλους, έπεσθε ταύτη τη μεθόδο. Ούτως, το μεν πρώτον ηρξάμεθα ημείς πάντες ολίγων κατολίγων διαλέγεστε προς αλλήλους, έτι δε αναγνώνε λόγις αρχαίης και παρακολουθήν εταίρης παιδευτικής ιδρύμαση ώσπερ το ημέτερον διδασκαλίων εν το διαδικτύο το τρίοδος τρίβιουμ, και με του πολύ προσιγάγομεν τούτον των τρόπων της διδασκαλίας και της πεσίν. Ημείς μεν δίτα εδιδάσκομεν την γλώταν χρώμενη αΐ τη των ζωσών γλωτών μεθόδο, ουδέποτε γάρ εξελάβομεν ταύτην την γλώταν ως περ νεκράν. Όμως ούκα φυκόμεθα έως του λαλήν ταύτην. Νυν ράωνεστη, τερπνότερον και μάλιστα ωφελημότερον. Τα παιδεία μανθάνει τάχιστα και δύναται ευκόλως συνδύν τα νέα ελληνικά της αρχαίης. Κάλιστα, επαϊνούμε εμάς. Τι να πούμε το και στο, τα καλεπότατα έινα, το εισθέλεση, όταν επικαιρώ συγχελενίτσι. Το εισκάρτε χισπανίδι κρωμένο, σε κάι το εισκάρτε αγγλίδι, καλεπών τι έστι μανθάνεν κρέσαστα τα εισπτώσεσι τα εισκατόψιν διαφοράι των ρεμάτων. Αλλά τι δε το εισχέλεσι. Τα αρχαία ελληνικά από το νέο ελληνικό διακρίνειν. Χαλεπότερον μη φαίνεται τούτο ημίν της έλυσιν. Πλήστε εγάρ λέξεις με μενίκασιν έτι και νυν ομοίε, ώστε ο ποσάκης πυρό μελαλήν φρονήν με ή αυτε λέξεις έστησιν χρώμε εισιν το όντι αρχαίε. Προς δε τούτης, συχνάκης σφάλομαι και περιπλέκω τας καταλήξεις. Όμως, ημίν εστί ασφαλώς ράων μαθήν αρχαία ελληνικά ή της αλλοδαπής. Έχομεν γάρ τας βάσεις των νέων ελληνικών και πολλάκις θαυμάζω πόσοι αλλοδαποί μανθάνουσιν γλώταν ούτως χαλεπίν ως περ ημείς και τον αντίον ημίν ούτως ραδίαν. Δυστυχώς οι πλείονεσαι μαθητέ αρνούνται μαθήν ένεκα της χρωμένης μεθόδου του αναγιγνώσκην μόνον και μαθήν όρους γραμματικούς. Μεθόδο ή την ηχρόντε εν της διδασκαλής, ου μόνον εν Ελλάδη, αλλά και εν τη αλλοδαπή. Προς τούτο ουν, πώς το κούς συν σοι διάκεσταί οι Ελένες νυνί, προς το Ελένιτσεν
πάντες οι Έλληνες μάλατεν γλώταν φιλούσιν και γνώνε αν ταύτην καλός ευούλοντο. Θαυμάζουσι δε τους γιγνώσκοντας την αρχαίαν ελληνικήν ή τη εν τη Ελλάδη ή εν τη Αλλοδαπή. Όμως, εάν ου μετατραπεί ο τρόπος της διδασκαλίας και τα βιβλία, πάντα φανίσεται χαλεπότατα της έλυσιν. Ότε μεν την έσε γνωρίζουσιν με, και λέγω προς αυτούς τι ποιούμεν εν τη ελληνική αγωγή, το μεν πρώτον φαίνεται αυτής το ημέτερον έργον χαλεπών τε και παράδοξον. Ήτα δε, ότε πλέον γνωρίζουσιν ημάς και παρατηρώσιν ως τερπνών και πάντεχνων δύναται γενέστε το μάθημα των αρχαίων ελληνικών, θαυμάζουσιν και ερωτώσιν πώς ουχή τούτο γίγνεται της διδασκαλής. Καλώς. Τι είναι περί του μέλλοντος χρόνου, τι ενώ έχεις και πράξεν και ανούσεν. Ελπίζομεν ότι ποιήσομεν πάντα τα παιδεία φιλήν τα αρχαία ελληνικά. Δυνάμεθα γάρ δια της γνώσεως της αρχαίας ελληνικής αναγνώνε τα των αρχαίων Ελλήνων έργα άτινα περιέχει απείραντοτε και επιτιδίαν της πεσίν σοφίαν και δίδωσιν εμπέδουστε και ορθάς αυτής κρυπίδας ή να προείωσιν των βίων αυτών εις κρήτων τι μέλλον. Η γνώση των αρχαίων ελληνικών εστί εξαιρέτως χρηστή δια πάντα στους νέους ανθρώπους και επί ημίν της έλυσιν ράων εστί μαθήν ή της αλλοδαπής ως λέγω πάντα δεινώνεστι μη μανθάνιν ταύτα πρώτερον απλουστέρο και ευχαριτωτέρο το τρόπο. Ναι, ομολογώ. Και ίσως προς το τέλος έπουλε, άρα έχει σε μην επέν ποέμα τι απόφθεγμα ο μάλιστα σου αρέσκει. Ναι, ναι. Αρέσκει μη πλήστα και συχνάκης χρώμε τη του υπολόχου προς τον γλαύκον σοφή παρενέση εν αριστεύειν και υπήροχον έμενε άλλον μη δε γένος πατέρων εσχυνέμεν. Δίδομιουν ταύτην την παρένεση εμί της εμείς πεσί και πάση τις μαθητές της ελληνικής αγωγής και πάση ημίν της θεασαμένης. Καλώς. Χάριν μεγίστην έχω μένσο, έλε. Χάριν σε έχω και πενόημα για το έργο ον ποιείται εν Ελλάδη και εν τη Αλλοδαπή, εν Γερμανία, εν Αυστρία. Χάριν ημίν έχω, μεγίστη. Χάριν σοϊ, μεγάλη ημίσμα. Ναι. Ούτως χαρήν έχω. Εγένετο. Εγένετο. Τούτο το έργο είναι στη χαλεπότατο. Κάθε δρύμη και κάθε κόμμα. Έλα.